Λίγο πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, ο Υπουργό Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβαλη, παραχώρησε συνέντευξη στου New York Times δίνοντα το στίγμα τη ελληνική οικονομία. Ο κύριο Χαρδούβαλη τόνισε πω οι διαχειριστέ έχουν κίνητρο να αφήσουν την ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί, καθώ έτσι θα μπορέσει η Ελλάδα να εξυπηρετήσει καλύτερα το χρέο τη. Μάλιστα, επενθύμησε την αστοχία των δανειστών στου υπολογισμού του για το πρωτογενέ πλεόνασμα που πέτυχε τελικά η Ελλάδα. Ελπίζω αυτό να του δίδαξε ένα μάθημα και να μην επιμείνουν πολύ στη δημοσιονομική πλευρά. Για το ζήτημα του χρέου, υπογράμμισε πω στόχο τη χώρα μα είναι να μειωθεί το κόστο εξυπηρέτησή του μέσω τη μείωση των επιτοκίων και τη επιμήκυνση των δανείων στήριξη. Το ελληνικό χρέο είναι μεγάλο, αλλά πολύ μακροπρόθεσμο, οπότε εύκολα μπορεί να καταστεί διαχειρίσιμο. Ο Υπουργό Οικονομικών υπογράμμισε μεταξύ άλλων πω η μεταρρυθμιστική πολιτική θα είναι πιο αποτελεσματική χωρί την Τρόικα. Πιστεύω πω στο μέλλον όλα θα γίνουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ακριβώ επειδή η Τρόικα δεν στέκεται στο σβέρκο μα. Ο κύριο Χαρδούβελη δήλωσε επίση έτοιμο να καταρτήσει ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα εστιάσει στου τομεί τη γεωργία και τη ναυτιλία με στόχο τι εξαγωγέ και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία.